Την ανωδική του πορεία στον τέταρτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής ήθελε να επιβεβαιώσει ο Αλμυρός, φιλοξενώντας τον Ελοπιακό στο Γάζι και έδειξε επιθετικό πνεύμα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, κλείνοντας τους φιλοξενούμενους στα καρέ τους και έχοντας ευκαιρίες με Πιερτζακόμι, Κασιλιανάκη και Κοντογιάννη για να προηγηθεί στο σκορ. Ωστόσο και ο Ελοπιακός θα μπορούσε να παγώσει το Γάζι με τον Χανιωτάκη να διώχνει σε κόρνερ ένα σουτ του Μπρούνο. Ο Αλμυρός τελικά βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 28 όταν μετά από πάσα του Πιερτζακόμι ο Καστιλιανάκης έστειλε με δυνατό σουτ την μπάλα στα δίχτυα, με τον έμπειρο επιθετικό στο 32 να έχει άλλη μία αξιόλογη στιγμή για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κυριατζή να έχει απάντηση, όπως απάντηση είχε και στο 41 σε κοντινό σουτ του Κέρι. Στο δεύτερο μήχρονο, ο Αλμυρός διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Απειλήθηκε στο 61 από τον Ριζάη, αλλά ο Χανιωτάκης κράτησε το 1-0, ενώ στις καθυστερήσεις είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Τουργαίδη για να σημειώσει δεύτερο γκολ. Το μάτς τελείωσε με ένταση λόγω διαμαρτυριών από πλευράς Ελοπιακού, με τους φιλοξενούμενους να ζητούν πέναλτι πάνω στον Μπρούνο, αλλά τον Αλμυρό να πανηγυρίζει μια σημαντική νίκη που τον ανέβασε στην τέταρτη θέση, πηγαίνοντας με εξαιρετική ψυχολογία την τετάρτη σαζονιανά για το εξαναβολής παιχνίδι με τον Ερμή. Δεν καταφέραμε βέβαια να εσωφαρίσουμε. Συνεχίζουμε, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους. Καλή συνέχεια εύχομαι στον Αλμυρό. Αλλά θα έλεγα ότι διαμαρτυρόμαστε για τη φάση του τελευταίου λεπτού ή δευτερολέπτων. Νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο, για να μην λέω πολλά, θα πρέπει να μας προβληματίσει η εικόνα μας. Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω ότι θέλαμε πάρα πολύ αυτούς τους τρεις βαθμούς, γιατί νομίζω ότι με αυτούς τους τρεις βαθμούς θα είμαστε αρκετά καλά και ψηλά.